καθαρτατήριο θα ανοίξει, ευελπιστούμε, στην 1η Ιουλίου, όπως ανοίγει κάθε χρόνο. Τώρα έχουμε σε συνεργασία με τη ΒΙΚΕΧ, τον κύριο Βεργίνα, τον αντιδήμαρχο. Τώρα σήμερα ήμουνα με τον κύριο Μπελέγρη μια συζήτηση για τους να γίνουν να βαφτεί το υδροθεραπευτήριο, εξωτερικά, εσωτερικά. Να γίνουν οι καθαρισμοί. Κάνουμε γενικά, είμαστε... Όσον αφορά το προσωπικό, το προσωπικό συνήθως μας έρχονται προς τα τέλη Ιουνίου. Δηλαδή πιστεύω το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου να έρθει. Το προσωπικό θα είναι το ίδιο όπως πέρσι. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει, 4 άτομα. Δεν αλλάζει κάτι στον τρόπο λειτουργίας με βάση αυτό? Όχι, ο τρόπος λειτουργίας είναι 2 βάρδιες, δουλεύουν περίπου 12 ώρες. 12 ώρες, όχι. Η περσινή περίοδος, παρόλο που άνοιξε αργά, ήταν μία από τις πάρα πολύ καλές περιόδους. Ήρθε κόσμος, ειδικά είχαμε ντόπιους, γιατί δεν μπορούσε να μετακινηθεί ο κόσμος. Και Σαββατοκύριακα. Φέτος τι πιστεύετε, τι εικονάτε? Φέτος πιστεύω ότι θα είναι μια καλύτερη χρονιά. Τώρα πρέπει να βοηθήσουν και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν δεν βοηθήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία λίγο, γιατί πέρσι οι ασφαλισμένοι δεν ήρθαν. Ήρθαν μόνο νεολαία. Εν τω μεταξύ, φέτος είμαστε σε μια διαδικασία να βάλουμε μέσα και ένα τζακούζι, το οποίο αυτό πιστεύω ότι θα προσελκύσει περισσότερους νέους, γιατί το ζητάνε οι νέοι. Εντάξει, το παλεύουμε. Όσον αφορά το έργο της επισκευής της μεγάλης, αυτό η μελέτη υπάρχει, απλώς μόλις ανοίξει το ΕΣΠΑ από ό,τι έχω ενημερωθεί, πιστεύω να μας εντάξουν μέσα. Είναι μεγάλο έργο, είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.